Καλησπέρα από το apolas.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Κυψέλης. Καλησπέρα από το apolas.gr. Είμαστε στο γήπεδο της Κυψέλης. Το αποτέλεσμα του αγώνα μεταξύ Πλάτων Αμπελόκηπη ήρθε υπέρ των Αμπελοκήπων με σκορ 2-1. Μαζί μας έχουμε τον προπονητή των Αμπελοκήπων, τον κύριο Τζορμπατζόγλου Παναγιώτη. Κύριε προπονητά, κάποιο σχόλια σχετικά με το επιτυχές αποτέλεσμα του αγώνα για σας. Είναι σήμερα μια μέρα χαράς, έτσι πετύχαμε το στόχο μας. Να ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια πάρα πολλά στους ποδοσφαιριστές μου. Αυτή η ομάδα ξεκινήσαμε μαζί χωρίς να κάνουμε μεταγραφές κατά τη διάρκεια του περίοδου από τον Αύγουστο και σήμερα φτάσαμε 15 Μαΐου πριν το καλοκαίρι πάλι και καταφέραμε εν τέλει να πετύχουμε την άνοδο σε έναν από τους πιο ανταγωνιστικούς ομίλους, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω άλλους ομίλους της κατηγορίας. Αλλά φάνηκε αυτό γιατί η τελευταία αγωνιστική όλες οι ομάδες διεκδικούσαν την άνοδο. Μπορούσε να γίνει με κάποιο αποτέλεσμα, μπορούσαν να ανέβουν όλες οι ομάδες σε έναν αγώνα. Κατά δεύτερο να δώσω συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στα μπαράζ, γιατί γίνανε παιχνίδια πολύ fair, γίνανε παιχνίδια τα οποία είχαν ρυθμό, γίνανε παιχνίδια ποδοσφαιρικά καθαρά, δεν είχαμε πολλές προστριβές μεταξύ μας εξωαγωνιστικές και θέλω να πω ότι όποια ομάδα και να μένει έξω τώρα ήταν το χειρότερο σημείο γιατί ουσιαστικά είναι σαν να κάνεις υποβασμό. Φτάσαμε μέχρι τώρα τελευταία αγωνιστική και διεκδικούσαμε όλες οι ομάδες και αυτός που δεν ανέβηκε είναι πιο σκληρό από αυτόν που δεν ανέβηκε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο όταν τελείωσε το πρωτάθλημα, ειδικότερα στον όμιλό μας. Και σίγουρα ήταν και ένα πρωτάθλημα μετά τον κορονοϊό που είχε και τους διάφορους καινούριους κανονισμούς. Δεν ξέρω, αντιμετωπίσατε και προβλήματα με ασθένειες. Σίγουρα ήταν μια χρονιά με ιδιαιτερότητες αυτή. Εμένα είναι η τρίτη μου χρονιά στους Αμπελόκηπους και τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το πρωτάθλημα. Διακόπηκε λόγω κορονοϊού. Σήμερα, φέτος, είναι η πρώτη μου χρονιά που ολοκληρώνεται στην ομάδα των Αμπελοκήπων και καταφέραμε την άνοδο. Σίγουρα, όπως όλες οι ομάδες, νομίζω ότι είχαμε τα προβλήματά μας και εμείς για λόγους υγείας, σε θέμα του ιού δηλαδή. Αλλά και θέματα τραυματισμών, ήταν μεγάλη χρονιά, πολλά παιχνίδια, πολύ άγχος, πολύ ευθύνη για τα αποτελέσματα. Νομίζω ότι εδώ που φτάσαμε αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους παράγοντες της ομάδας μας και φυσικά δεν ξέρω το άλλο παιχνίδι ποιο είναι το αποτέλεσμα και φυσικά και στην άλλη αντίπαλη ομάδα που ανέβηκε και να πούμε ότι ευχαριστούμε και τις δύο ομάδες για τη συμμετοχή και ξέρουμε ότι είναι πολύ σκληρό και θα ήταν επιτυχία για οποιονδήποτε ανέβαινε και αποτυχία και πολύ σκληρή μάλιστα όπως είπα και πριν για αυτό που δεν ανέβηκε. Οι Αμπελόκηποι έχουν και ακαδημίες, σωστά. Αντλείτε παίκτες και από εκεί πέρα για τις ακαδημίες. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το εφηβικό μας το τμήμα δεν ήταν τόσο ενεργό τη φετινή χρονιά. Ωστόσο, ευελπιστούμε και με αυτή την άνοδο που καταφέραμε να προσελκύσουμε ακόμα περισσότερα παιδιά και εκεί, αν και υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν πάνω από 100 παιδιά που προπονούνται στις ακαδημίες μας, αλλά δεν είναι ηλικιακά ακόμα για να αντλήσουμε στη μεγάλη ομάδα. Σχετικά με τη διοίκηση, σας παρήχε αρκετή βοήθεια τα τελευταία τρία χρόνια. Ναι, ναι. Το βασικότερο είναι ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχουν άτομα για να τρέξουν όλα αυτά που χρειάζονται σε μια ομάδα, αλλά οι δύο αυτοί τρεις άνθρωποι που ασχολούνται, νομίζω και ασχολούνται και με το κομμάτι της Ακαδημίας δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν άτομα για να τρέξουν όλες τις ομάδες των Αμπελοκήπων. Οι δύο-τρεις άνθρωποι αυτοί κάνουν υπεράνθρωπη προσπάθεια, πολλά χιλιόμετρα μέσα στην Αττική, πολύ κόπο και σίγουρα έχουν και αυτή την πίεσή τους, αλλά δεν έχω εγώ κάποιο παράπονο.
Αφού πετύχαμε και το στόχο μας, δεν μπορώ να πω κάτι. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και αξίζουν συγχαρητήρια και στη διοίκηση και σε όλους. Σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα, εντάξει, αναφερθήκαμε. Σχετικά με, είχατε κάποια παράπονα και ως προς τη διαιτησία ή... Σε αυτό το κομμάτι ήθελα να αναφερθώ στα play-off που παίξαμε. Επειδή ήταν και κοντά η βαθμολογία όλων των συμμετέχοντων, νομίζω ότι οι διαιτητές που ορίστηκαν ήταν αξιολογημένα όλα τα παιδιά. Δεν έχουμε, καμιά ομάδα μάλλον, δεν είχε προστριβές και δεν είχε παράπονα από τη διαιτησία. Ωστόσο, μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος, και είναι λογικό, στη γάμα κατηγορία κάποια παιδιά, όπως και οι ποδοσφαιριστές είναι άπειροι, έτσι και οι διαιτητές αυτοί που έρχονται να σφυρίξουν μέσα στη διάρκεια του πρωταθλήματος, κανονικής διάρκειας, και αυτοί μαζεύουν εμπειρίες και αναγκαστικά πρέπει να τις μαζέψουν από κάπου. Δεν γίνεται να τους βάλουν σε πιο πάνω κατηγορία. Εμείς δείχνουμε κατανόηση βέβαια σε όλους, και στην απειρία και σε κάποιο λάθος. Και νομίζω ότι όλες οι διαιτησίες καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και στα Μπαραζάδα και στο πρωτάθλημα δεν υπήρχε δόλος. Αντιμετωπίστηκαν οι ομάδες εισάξια και νομίζω ότι και σε αυτό το κομμάτι αξίζουν συγχαρητήρια και στους ορισμούς και στην ΕΠΣΑ. Ωραία. Ίσως είναι λίγο νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά πρώτα και εσείς πρέπει να γευτείτε το αποτέλεσμα της νίκης σας. Αλλά τα πλάνα για την ομάδα... Όχι, τίποτα. Τώρα τίποτα. Διασκεδάζουμε, ξεκουραζόμαστε λίγο να αποφορτιστούμε. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, ήταν αυτές οι εβδομάδες πάρα πολύ φορτισμένες, ειδικότερα μετά το Πάσχα. Ξεκουραζόμαστε, καθαρίζουμε το μυαλό μας και μετά θα οτιδήποτε συζήτηση ή σχεδιασμός ή πλάνο θα γίνει, ας πούμε. Ωραία. Εμείς στο Άμπολα μας αρέσει να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι είδαμε ένα καλό ποδόσφαιρο σήμερα και από τις δύο ομάδες. Να ευχηθούμε καλή δύναμη στο έργο σας και σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, γεια σας.